και τον κύριο Μιχελή, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Φθιώτιδα, ο οποίος εξειδικεύεται και στα θέματα εκπαίδευσης. Δεν ξέρω ποιος θα τρελάνει ποιον. Πώς τα είδατε όλα αυτά? Ήταν με απόλυτη σαφήνεια και ακρίβεια διατυπωμένα από τον συνάδελφο τον κύριο Καναναστάση όλα τα ζητήματα. Εγώ θα σταθώ και μόνο στο σχέδιο Αθηνά, το οποίο τι πήγε να αντιμετωπίσει, που το στήριξαν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Σαϊκούρας. Πήγε να αντιμετωπίσει και μόνο με μία αναδιάταξη των σχολών των πανεπιστημίων το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Ναι, να δούμε το οικονομικό πρόβλημα της χώρας, αλλά με έναν τέτοιον σχεδιασμό που δεν θα κόψουμε, θα ράψουμε και θα βγει ένας τραγέλαφος, γιατί αυτή η παράταξη είναι υπεύθυνη για την συνεχή ίδρυση πανεπιστημίων χωρίς σχεδιασμό και την διακτήνωσή τους, την εξακτήνωσή τους, τη μοιρασιά, να το πω έτσι, σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών, ώστε να μην μείνει δυσαρεστημένος κανένας δήμαρχος και κανένας κοινοτάρχης. Φτάσαμε δηλαδή στο παλιό σύνθημα την εποχή της Χούντας, κάθε χωριό και γήπεδο, κάθε πόλη και γυμναστήριο, κάθε κομμόπολη και πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμια δεν στείνονται σύγχρονα με τέτοια λογική. Εμάς η γενική μας κατεύθυνση είναι κάθε πρωτεύουσα περιφέρειας, δηλαδή οι 13, να είναι έδρες ΑΕΗ και ΤΕΗ, τα οποία είναι ισοδύναμα. Σε ένα κάμπους, σε έναν χώρο ενιαίο, όπου θα υπάρχει η πανεπιστημιακή κοινότητα που θα λειτουργεί συλλογικά. Τελειώνω, λέω μόνο τούτο. Ποιοι ήταν αυτοί που στήριξαν το σχέδιο Αθηνά? Η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, επιβεβαιώνω αυτά που είπε ο κύριος Καραναστάσης, οι ίδιοι που κατήργησαν το πανεπιστήμιο εδώ, οι ίδιοι εγκαλούν τώρα τον ΣΥΡΙΖΑ, εμάς, ότι σιωπούμε. Καθόλου δεν σιωπούμε. Απλώς αναδεικνύουμε τα προβλήματα με σύνεση, σοβαρότητα και ένα προγραμματισμό. Κύριε Μιχελή, πάμε στο παράλληλο πρόγραμμα. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα σήμερα, νομίζω, χωρίς να υποβαθμίζω τα άλλα. Όχι, δεν υποβαθμίζουμε κάτι, απλά πρέπει να τα αναλύουμε και να τα παρουσιάζουμε όλα. Και η οπτική αυτή τη στιγμή είναι ότι η κυβέρνηση έχει κάνει στροφή. Υπό την έννοια ότι πέρασε τα δύσκολα, τα φορτώθηκε. Αυτό το είχαμε ξεκάθαρο στην λογική μας και στον πολιτικό μας σχεδιασμό από το καλοκαίρι έως σήμερα. Και τώρα πλέον είμαστε στο στάδιο να παρουσιάσουμε και να προχωρήσουμε στην ψήφιση αμέσως μετά τις γιορτές. Αυτό που λέγεται παράλληλο πρόγραμμα, εδώ μπροστά μου το έχω. Είναι αυτό εδώ το πακέτο των 120 άρθρων, το αναφερόμενο σε 8 υπουργεία, το οποίο έτυχε τη σφοδρότατη επίθεση στο ξεκίνημα της συζήτησης στις αντίστοιχες επιτροπές, γιατί πρώτα εκεί συζητείται στο σύνολό του και κατά άρθρων και μετά εισάγεται στην ολομέλεια της Βουλής, όπου έγινε μια τέτοια επίθεση, εγώ ήμουν έκπληκτος. Και μάλιστα αυτή η επίθεση έγινε με προσχήματα διαδικαστικού χαρακτήρα, εγώ θα τολμήσω και δημόσια να πω, πιθανώς και σε μερικά να είχαν δίκιο, δεν είχε πάει να πάρει την υπογραφή από την Νομοτεχνική Επιτροπή, που δεν είναι απαραίτητη, είναι κατά την κρίση του Υπουργού. Δεν είχαν κοστολογηθεί τα πάντα με απόλυτη ακρίβεια, που και αυτό δεν είναι απαραίτητο αν προβλέπεται ένα γενικό κονδύλι στον προϋπολογισμό για αυτό το ζήτημα. Έτυχε λοιπόν εκεί τη σφοδρότατη επίθεση από την πλευρά των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, που κάποια στιγμή είπαν αποχωρούμε. Και για μένα αποτέλεσε έκπληξη η αμηχανία και η στάση της Νέας Δημοκρατίας, αξιωματική αντιπολίτευση γάρ, δεν είναι κανένα μικρό κόμμα, οι οποίοι στην αρχή με συνετούς και σοβαρούς βουλευτές της, εγώ αναφέρω τον κύριο Αθανασίου, είπε εμπεριέχει αρκετά ζητήματα που μπορούμε να τα δεχθούμε και να τα συζητήσουμε, εμπεριέχει κατά την άποψή μας μερικά αμφισβητούμενα και θα είμαστε απέναντι και θα τα συζητήσουμε, αλλά τέλος πάντων ας προχωρήσουμε. Με την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ συμπαρασύρθηκε όλη η αξιωματική αντιπολίτευση με μια δήλωση, αν θυμάμαι καλά, του Κυβρίου Βρούτση, φεύγουμε κι εμείς τώρα, και ακολούθως και το ποτάμι που ρέει προς τα που πάει η Κίτη. Συζητήθηκε στη συνέχεια από τα άλλα κόμματα, το ΚΚΕ δήλωσε προς το παρόν δηλώνουμε παρόν και ανοίγει η συζήτηση, και τολμώ να πω και δημόσια ότι δόθηκε το μήνυμα στις Βρυξέλλες στο Eurogroup όταν συζητώνταν για να γίνει η παρέμβαση, και όταν μετά λένε κάποιοι εξ ημών ότι πρόκειται για την Τρόικα του εσωτερικού που επικοινωνεί με την Τρόικα του εξωτερικού, παρεξηγούνται κάποιοι συνάδελφοί μας της Νέας Δημοκρατίας κυρίως και του ΠΑΣΟΚ. Καλές ειδήσεις έχουμε, να συζητήσουμε και καμιά καλή είδηση. Η καλή είδηση λοιπόν είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όχι επί της διαδικασίας, επί της ουσίας. Επιτρέψτε μου για 2 λεπτά να σταθώ σε μερικά άρθρα επιγραμματικά.
Στο Υπουργείο Εργασίας, για παράδειγμα, στο άρθρο 7 προβλέπεται η ίδρυση κέντρων κοινότητας σε κάθε Δήμο που θα διαχειρίζεται τα προγράμματα στήριξης των κοινωνικά αδυνάτων, άρα όχι κεντρική εξουσία το κράτος, μια αποκέντρωση, και ένα τέτοιο πρόγραμμα στήριξης είναι η καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε 700.000 οικογένειες, κόστος ενός δις, έχει προϋπολογιστεί, η δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και ένα σωρό άλλα. Άρθρο 19. Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και φόρους και κοινωνικό τιμολόγιο στους κοινωνικά αδυνάτους. Άρθρο 30. Ένταξη τριτέκνων οικογενειών στους πολύτεκνους, είναι ο σχετικός νόμος που τον ξέρουν. Άρθρο 34. Ρυθμίσεις για δημοτικούς παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. Κίνητρα και στήριγμα στους Δήμους να ιδρύσουν κι άλλους. Υπουργείο Παιδείας. Άρθρο 40. Πρόσθετη διδακτική στήριξη. Ολοήμερα σχολεία, πριν από λίγο υπουργός. Άρθρο 45. Ακύρωση της επιστροφής των μισθών που κόπηκαν στους επαναπροσληφθέντες εκπαιδευτικούς. Μπορεί να μην αφορά πολύ κόσμο, αλλά είναι πρόβλημα για αυτούς που διώχτηκαν και μείναν χωρίς μισθό. Άρθρο 47. Ανοιχτό πανεπιστήμιο. Θα μπαίνουν όλοι χωρίς κλήρωση. Εγώ πιστεύω ότι ήταν αντικειμενική. Πάρα πολλοί πιστεύουν ότι δεν ήταν. Και θα διοριστούν μόνιμοι νέοι μας με υπερβολικά προσόντα που οδεύουν στο εξωτερικό. Γιατί, κύριε Στεριόπουλε και αγαπητοί συμπολίτες, πρέπει να ξέρετε ότι στο ανοιχτό πανεπιστήμιο απασχολούνται 2.000 πανεπιστημιακοί, εγώ θα το πω δημόσια, ως διπλοθεσίτες. Η κύρια θέση τους στο πανεπιστήμιο, δευτερεύουσα δουλειά στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Όχι, θα προκηρυχθούν θέσεις. Κύριε Μιχαλή, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη στο δελτίο. Θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Βλέπω εδώ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ ότι κάποιοι θα βρουν δουλειά μέσω ΑΣΕΠ. Αληθεύει? Αληθεύει. Πήρα προσωπικά τηλέφωνο τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ να τον ρωτήσω τι γίνεται, και χαριτολογώντας τι ρουσφέτια κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που διορίζει ξαδέρφια ανήψια, η απάντηση είναι ότι δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Έχουν δρομολογηθεί. ΑΣΕΠ παντού. ΑΣΕΠ παντού και σε όλα και για όλους. Έχουν δρομολογηθεί. Άρα όποιος θα βρει δουλειά θα είναι... το κάνει δικαίως. Δικαίως, νομίμως και μόνο μέσα από τον ΑΣΕΠ. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε λεπτομέρειες? Οι λεπτομέρειες είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Είναι σε εξέλιξη κάποιοι διαγωνισμοί που έκλεισαν πλέον οι αιτήσεις. Λίγο σύντομα, παρακαλώ μόνο. Ναι. 465 οικονομολόγοι για να στηρίξουν όλους τους μηχανισμούς ελέγχου της παράνομης διαφυγής χρημάτων. Να μαζέψουμε χρήματα. Προσλήψεις νοσηλευτών, γιατρών, βοηθητικού προσωπικού στα νοσοκομεία 2.000. Έχουν εγγραφεί τα ανάλογα κονδύλια στον προϋπολογισμό. Προσλήψεις ελεκτών εναέριας, κυκροφορίας και λίμενο φυλάκων. Και η είδηση, να το πούμε, το 2016 σύντομα προετοιμάζεται διαγωνισμός για την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων. Επιτέλους, να τρέξει λίγο και η δικαιοσύνη. Τα πάντα μέσω ΑΣΕΠ. Κύριε Μιχαλή, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο. Να είστε καλά.